Και αυτή η επίπλαστη εικόνα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στον Απόστολο Ανδρέα, στο Ριζοκάρπασο, στην Αγία Τριάδα, σίγουρα είναι η κρούστα από πάνω. Κρύβονται πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα. Κάποιοι είπαν ότι θυμηθήκατε τώρα τους εγκλωβισμένους, κατηγορώντας την κυβέρνηση, καταλάβατε. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να απευθυνθεί στον οποιοδήποτε και ο καθένας από μπορεί να το εκτοξεύσει εναντίον του ή ουδήποτε. Να θυμίσω ότι η πρώτη διεθνής αποστολή, δεν ταυτίζω πρόσωπα και καταστάσεις, έτσι, αλλά η πρώτη διεθνής ανθρωπιστική αποστολή στα κατεχόμενα έγινε από τους γιατρούς του κόσμου το 1991 και μάλιστα μυστικά και με ξένους γιατρούς που πέρασαν από εκεί και κατέγραψαν και κατάγγειλαν την κατάσταση. Συνεπώς, το ότι θυμήθηκαμε τώρα τους εγκλωβισμένους είναι... Δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα που είδα για τους κυβερνώντες που λέει ότι κύριοι τόσο καιρό τους εγκλωβισμένους τους είχατε γραμμένους κανονικά, τώρα τους θυμηθήκατε επειδή έγινε αυτό που έγινε. Και η κυβέρνηση απάντησε ότι πάντα είχε ενδιαφέρον τους εγκλωβισμένους. Ναι, καλά. Σε αυτό το ζήτημα νομίζω οι ευθύνες είναι συλλογικές και για την κυβέρνηση και για όλους. Δηλαδή το γεγονός ότι ουσιαστικά ξεπλέναμε τις ενοχές μας στέλνοντας τρόφιμα κάθε δεκαπενθήμερο στους εγκλωβισμένους και τελειώναμε. Οι δάσκαλοι αντιμετώπιζαν 1002 προβλήματα. Ακόμη και στις ιδεολογικές μας διαφορές είχαμε εμπλέξει τα φτωχά παιδάκια του Ριζοκαρπάσου, αν θυμάστε κάποτε με κάτι θεατρικά και κάτι συμπεριφορές από εδώ. Τώρα, θέλω να μου πείτε, βλέπετε και το θέμα αυτό των δασμών, των λεγόμενων δασμών της κατοχής, αλλά και γενικότερα κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει, όπως με την απαγόρευση λειτουργιών στα κατεχόμενα, κάποια προσχήματα, κάποια προσκόλληματα που βάζουν. Θεωρείτε ότι έχουμε περάσει την επόμενη μέρα από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή αυτό που τους καταγγέλουμε ότι προσπαθούν με ένα πλάν B να προσαρτήσουν ή να φέρουν πιο κοντά ή να πνίξουν τα κατεχόμενα? Είναι μια εκβιαστική κατάσταση, κύριε Δημητρόπουλε, που σκοπό έχει να μας οδηγήσει και πάλι στις συνομιλίες όπου εάν υπάρχουν ακόμη αντιστάσεις όσον αφορά το ζήτημα των εγγυήσεων και της παραμονής κατοχικών στρατευμάτων να καμφθούν και αυτές οι αντιστάσεις ούτως ώστε στη βάση του εγγράφου που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μιας και ο ίδιος λέει θα γυρίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, το ίδιο σημείο που σταματήσαμε, εάν υποκύψουμε σε αυτούς τους νέους εκβιασμούς, τις απειλές, τις έκνομες ενέργειες στις οποίες προβαίνει το καθεστώς, τότε και ξαναγυρίσουμε στις συνομιλίες, τότε θα λυθεί το Κυπριακό στη βάση ακριβώς που θέλει η Τουρκία. Θα λυθεί σε πρώτη φάση για αυτή η λύση. Σίγουρα δεν πρόκειται να εγκριθεί από τον Κυπριακό λαό. Τώρα, όσον αφορά τη διεθνή συμπεριφορά της Τουρκίας, ήδη έχω προβεί σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μου πείτε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άλλοι που οδηγούν το τρένο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις δικές μου καταγγελίες ή τις καταγγελίες του οποιοδήποτε άλλου ευρωβουλευτού, δεδομένου ότι τους έχουμε πείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι εμείς θέλουμε, ο Ερντογάν θέλει λύση και εμείς οι ξεροκέφαλοι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουμε. Τώρα να ρωτήσω κάτι, μου κάνετε και πάσα τώρα, γιατί έχουμε το προσχέδιο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα που ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για μια χαμένη ευκαιρία. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, και θεωρώ και σημαντικότερο, εντάξει, ευθύνες δεν ρίχνει στην Τουρκία, δεν ξέρω ποιος περίμενε θα ρίξει ευθύνες. Αλλά το βασικότερο λέει το εξής, ότι δεν υπήρξε πολιτική βούληση ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι δεν επέδειξε πολιτική βούληση. Όχι, νομίζω, είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου για την επίλυση του Κυπριακού, κάνοντας αυτές τις θέσεις για τις οποίες υφίσταται τόση σκληρή κριτική. Ας μου επιτραπεί ο όρος. Έχει δώσει τόσα πολλά στην τουρκοκυπριακή πλευρά, στην τουρκική πλευρά, που δεν μπορεί κανείς καλόπιστος να πει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επέδειξε βούληση για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά σας λέγω ότι είναι εκείνο το βαθύ ανανικό κράτος το οποίο υπάρχει και δουλεύει στον τόπο μας και το οποίο έχει πείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό και αυτούς τους παράγοντες μέσω του ΕΙΔΕ, κυρίως μέσω του ΕΙΔΕ, ότι οι Τούρκοι είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε λύση, αλλά είμαστε εμείς που αντιστεκόμαστε. Ξέρετε, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα και όπως κυκλοφορεί και η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, είναι ότι η Τουρκία είναι αυτό που λέτε, θέλει να λύσει το Κυπριακό και τελικά είναι πρόβλημα δικό μας, με την άλλη πλευρά εννοεί τα κατεχόμενα, εννοεί την άλλη πλευρά τα... Αυτή ήταν η επιδίωξη του διεθνούς παράγοντα εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ξεχαστεί η εισβολή και η κατοχή και αυτό το απάνθρωπο προσωπείο της κατοχής και να εμφανίζεται ως μια κοινοτική διαφορά. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Δημητρόπουλε, το γεγονός ότι οι πλήστοι των ευρωβουλευτών νομίζουν ότι από πάντα οι Τούρκοι κατοικούσαν στο βορρά και οι Ελληνοκύπροι στο νότο, οι Έλληνες στο νότο και είχαν διασυνοριακές συγκρούσεις. Να μου πείτε εσείς τι κάνετε εκεί πέρα. Εμείς ό,τι και να κάνουμε με τον τρόπο που έχει μπλοκαριστεί ουσιαστικά και το Κοινοβούλιο στο σύνολο του και οι Ελληνοκύπροι ευρωβουλευτές, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η πιο ισχυρή σύμμαχος που είχαμε μέχρι τώρα και ήταν και σκιώδης εισηγήτρια για την Τουρκία, χτες μου ζήτησε συγγνώμη, μου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Και κατανοούσε, γιατί ήξερε, γιατί γνώριζε πάρα πολύ. Τελικά, ξέρετε, μου φαίνεται ότι εμείς εδώ ξέρουμε ότι η Τουρκία, η αδιάλαχτη, που δεν θέλει τη λύση, που εκβιάζει, που δεν ξέρω τι εικόνα έχουν οι ξένοι για αυτήν την ιστορία. Για το Κυπριακό οι ξένοι έχουν την εικόνα που τους έδωσε η Κυπριακή κυβέρνηση, όχι η παρούσα μόνο, αλλά και η προηγούμενη και παλιότερα ναι. Ότι εμείς έχουμε την καλή θέληση να δώσουμε τα πάντα για να λυθεί το Κυπριακό στη βάση της επανένωσης της πατρίδας μας. Ποιας επανένωσης? Πανένωση θα γινόταν αν ενωνόταν η Σλοβακία με την Τσεκία ξανά. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα κατοχής, έχουμε κατάληψη εδάφους, βίαιη μετακίνηση πληθυσμών και από τη μία και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων με την παρέμβαση της κατοχικής δύναμης, εθνικό ξεκαθάρισμα. Όσοι απέμειναν εκεί που ήταν αρκετές χιλιάδες έχουν μείνει ουσιαστικά ελαχιστότατοι, μερικές δεκάδες, 1-2 εκατοντάδες πόσοι είναι σήμερα. Συνεπώς για ποια επανένωση μιλάμε? Ναι. Συνεπώς τα σφάλματα είναι κατά μείζωνα λόγο δικά μας και η πολιτική έχει καταρρεύσει ουσιαστικά. Εδώ στο Κραν Μοντανά δόθηκαν τα πάντα στην Τουρκία, γιατί πάντοτε συνομιλούσαμε εκλιπαρώντας, παρακαλώντας, υφιστάμενοι εκβιασμούς, αποδεχόμενοι εκβιασμούς, συνομιλούσαμε με τον Μπάρπαρος να φτάνει έξω από τη Λεμεσό, συνομιλούσαμε με αποκλεισμό ουσιαστικά της Κύπρου από τον τουρκικό στόλο, δεν αντιδρούσαμε και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Ωραία, πέστε μου λίγο την επόμενη μέρα, με βάση τα δεδομένα αυτά που περιγράφετε, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα, δεν μπορούμε να βρούμε κοινή λογική και τρόπο να σπάσουμε την αδιαλαξία. Η Τουρκία είναι εκεί, αδιάλακτη, θέλει το δικό της, υπερασπίζει τα δικά της συμφέροντα. Άρα εμείς τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε σήμερα? Έχει πολλά αρνητικά σημεία η Τουρκία στο διεθνή παράγοντα, τα οποία ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε προς όφελός μας. Έχει πάρα πολλά στοιχεία στα οποία θα μπορούσαμε να την χτυπήσουμε την Τουρκία. Για παράδειγμα, αυτή η σύναψη ισχυρών δεσμών και σχέσεων με το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά εξοργίζει τους Ευρωπαίους, αλλά εμείς είμαστε απόντες από αυτή την οργή. Έχουμε πανίσχυρα νομικά όπλα στη διάθεσή μας, τα οποία ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε ακόμη και μείζωνα κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή και την Τελωνιακή Ένωση, την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να μονοπολίσει η Γερμανία, και τη συμφωνία επανεισδοχής. Ξέρετε ότι δεν ισχύει για τους Τούρκους που έρχονται, για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να τους ξαναστείλουμε πίσω στην χώρα από την οποία έχουν έλθει. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία τώρα σας είπα επιτροχάδινα αυτά που μου έρχονται στο μυαλό, αλλά έχουμε αναλύσει κατά καιρούς πάρα πολλά σημεία. Το πρωτόκολλο της ένταξης, την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου, το πρόσθετο πρωτόκολλο. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει και δεν τα χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε, ασχέτως αν ο Ερντογάν δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ένταξη της Τουρκίας, ασχέτως αν οι Ευρωπαίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν πει ότι η Τουρκία δεν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέγω ότι αυτό το ζήτημα θα επανέλθει. είτε με την καρατώνηση του... Είτε τελωνιακή λέτε ή ένταξη, ενταξιακή πορεία. Κοιτάξτε, η ενταξιακή για τα επόμενα 25 χρόνια εμένα μου φαίνεται εντελώς απίθανη και βεβαίως τα επόμενα 25 χρόνια τίθεται και το ερώτημα αν θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία σε μια στρατηγική είναι να είναι τόσο ευέλικτη ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις καθημερινές συνθήκες και τις εναλλαγή τους και τους συσχετισμούς δυνάμεων και να χρησιμοποιεί εκείνα τα στοιχεία τα οποία να προσθέτουν δυναμική στον παράγοντα εκείνος ο οποίος εμφανίζεται αυτή τη στιγμή αδύναμος. Φτάνει ο παράγοντας αυτός να ξέρει τι θέλει. Και αν αυτό που θέλει είναι η επανένωση σε εισαγωγικά με τη μορφή της μετατροπής του νησιού σε τουρκικό προτεκτοράτο, το έχει πει άλλωστε πολλές φορές ο Πρόεδρος αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Κυπριακό λαό. Να κάτι. Πιστεύετε ότι με αφορμή όλο αυτό με τους εγκλωβισμένους και τους δασμούς είναι μια ευκαιρία να καταγγείλουμε τη συμφωνία της Πράσινης Γραμμής εμείς? Ναι, σαφέστατα. Είναι μια ευκαιρία. Παρόλο που, όπως έχω πει, δεν θα συνέφερε στη μεριά μας το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, εφόσον εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων, των πολιτών κλπ. Η αναθεώρηση της συμφωνίας της Πράσινης Γραμμής θα ήταν επιβεβλημένη με την έννοια των αντιμέτρων. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις σε πλήστες όσες υπεραγορές και αγορές, λαϊκές αγορές και να είναι τα προϊόντα όλα προερχόμενα από τα κατεχόμενα, τα πλήστα. Έτσι υπάρχουν και δική μας παραγωγή. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, αλλά όταν ρωτάς από πού είναι αυτό που γράφει κυπριακό προϊόν, η απάντηση είναι ένα χαμόγελο ή είναι ένας μορφασμός που σημαίνει ότι είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που να ήταν και από τα κατεχόμενα να λέγες... Έχει πολλά που είναι από Τουρκία είναι μέσω κατεχόμενα. Είναι από την Τουρκία κατευθείαν. Και, πέρα από το θέμα της ασφάλειας που μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την υγεία. Είναι βέβαια. Θυμηθείτε τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τα φάρμακα. Τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τα φάρμακα. Το γεγονός ότι πλήστα όσα... φυτικά προϊόντα μπορεί να έχουν υποστεί την επίδραση χημικών παραγόντων που δεν επιτρέπεται πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ελεύθερες περιοχές. Ήταν ένα θέμα αυτό και το γεγονός της χρήσης υλικών που κατασκευάζονται πολύ φθηνά στα κατεχόμενα. Ξέρετε, κάποτε είχαμε κληθεί ακόμη και στην Κυπριακή Βουλή για να συζητήσουμε το ζήτημα των... τουβλοποιείων, κεραμοποιείων και άλλων αναλόγων εργοστασίων που υπάρχουν κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής. Χρησιμοποιούν υλικά από τον Πενταδάχτυλο, σκάβοντας ουσιαστικά το βουνό. Σε λίγο θα βλέπουμε από την άλλη μεριά τη θάλασσα με τόση λατόμηση που γίνεται. Και όπου η εκπαιμπόμενη ρήπη είναι πολύ πιο πάνω από το επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πληρώνουν αυτοί τα πρόστιμα που πληρώνουν οι δικοί μας οι παραγωγοί ή δεν παίρνουν τα μέτρα τα οποία κοστίζουν για να περιοριστούν οι ρήποι με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να είναι παυθήνα και να υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τους παραγωγούς των ελευθέρων περιοχών. Και βλέπετε ότι ακόμη και στο μνημείο της Μακεδονίδης σας χρησιμοποιήθηκαν υλικά από εκεί. Από το κατεχόμενο Πενταδάχτυλο. Πέστε μου κάτι ακόμα, επειδή ήταν θέμα δικαίωση αδίκως έγινε θέμα η κάθοδος στην Κύπρο των 2F16. Έχει προκαλέσει διάφορους συνειρμούς, διάφορες σκέψεις, διάφορες κουβέντες. Γράφτηκαν, λέχθηκαν πολλά. Ήθελα την άποψή σας. Ναι, τα F16 θα τα περίμενα. Μία φράση θα σας πω μόνο, δεν θα μπω στην ουσία του ζητήματος. Τα F πόσα ήταν, F5, F16, F12, τα περίμενα το 1974. Άλιστα. Τώρα έρθουν, δεν έρθουν, εάν είναι μόνο για τη μόστρα, για την παρέλαση, για να εξυπηρετήσουν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες, δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Και για να μην το αφήσω εδώ, τα F16 θα πρέπει να είναι έτοιμα να έρθουν την ώρα που πρέπει, αν έρθει καμιά φορά αυτή η ώρα. Κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τον προεκλογικό, δημοσκοπήσεις, αρκετές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα προβάδισμα για το δεύτερο γύρο στον Νικόλα. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, ο αγώνας είναι μπροστά και η προσπάθεια είναι μπροστά για όλα τους υποψήφιους. Πώς βλέπετε τα πράγματα, ξέροντας τώρα πλέον συμπληρωμένο το πάζλο των υποψηφίων, πώς βλέπετε τα πράγματα? Το θέμα είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα μας με τον σωστό τρόπο στον κυπριακό λαό. Ο κυπριακός λαός σε μεγάλο βαθμό δεν ανέχεται την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα όσον αφορά το κυπριακό. Σε ένα ποσοστό που ίσως να ξεπερνάει και το 76% εκείνων που απέρριψαν το σχέδιο Ανάν το 2004. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στον κυπριακό λαό και το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο. Δηλαδή η εκλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας για μένα είναι πέρα από σίγουρη. Αν έχουμε ένα λεπτό μόνο, κύριε Δημητρόπουλε, θα ήθελα να σας έλεγα το μείζον θέμα που κυριάρχησε στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, που έληξε χτες και είχε να κάνει με την Καταλούνια, την Καταλονία όπως τη λέμε εμείς, και το θέμα του δημοψηφίσματος. Όλοι οι Ευρωπαίοι δεν επέτρεψαν να μιλήσουμε εμείς οι μικροί, μίλησαν μόνο οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων, δηλαδή κυρίως οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, αυτοί που συνήθως σέρνουν τον χορό μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκείνο που ελέγχθη είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε πάση θυσία την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ισπανίας. Πάρα πολύ σωστό και το επικροτούμε. Έστειλε ποτέ, και επιστολή ο πρόεδρος όμως, Δημοκρατίας στον κύριο Ραχώη. Μάλιστα, πολύ καλά έκανε. Ποτέ όμως δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας εν γνώση τους παραβιάζεται και δεν έχει γίνει τίποτα μα τίποτα μέχρι τώρα για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό το μήνυμα προσπαθούσαμε να περάσουμε. Δεν είχαμε τον λόγο στην Ολομέλεια όπως σας λέω, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο βήμα μας προσφερόταν. Και είναι συνενοχή. Και η ανοχή είναι συνενοχή, αλλά ποιος τους έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο? Οι δικές μας οι παραλήψεις, τα δικά μας τα λάθη, οι δικές μας οι συμπεριφορές. Δεν συζητώ αυτή τη στιγμή το ζήτημα της αυτοδιάθεσης και ποιος έχει δικαίωμα. Έχω να σας πω μόνο ότι αν η Ισπανία ήταν η Ομοσπονδία θα είχαν φύγει οι Καταλανοί μέχρι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και οι Βάσκοι και όλοι. Είστε υπέρ της ενιαίας Ισπανίας και όχι υπέρ των Καταλανών? Να σας πω, δεν είναι ζήτημα να είμαι υπέρ, ούτε ήδη οι Καταλανοί δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν. Δεν υπάρχει μια σωστή καταμετρημένη, ένα δημοψήφισμα που να λέει ακριβώς τι θέλουν. Και οι μισοί οι Καταλανοί λένε ότι είμαστε Ισπανοί. Υπάρχει μια συνοχή, υπάρχει μια αλληλεγγύη ανάμεσα στο ισπανικό έθνος. Μπορεί να υπάρχει μια διαφορά στην γλώσσα, μικρή ή μεγάλη, δεν το ξέρω, δεν ξέρω ούτε ισπανικά ούτε καταλανικά. Οι άλλοι μισοί λένε ότι εμείς είμαστε ένα έθνος το οποίο δεν ανήκαμε ποτέ στο ισπανικό